Κάμερες είμαστε έτοιμες. Παρακαλώ, χαμηλώστε τα κινητά σας. Ξεκινήσουμε τους παίκτες πρώτα λόγω στον Mr. Lamine, your comments for the game. We played a really good team today, and they played really well offensively. We made a good run, maybe 15, 20 minutes. We played good, and in the second half, we really didn't play that well, and it showed today. Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία παίξε πολύ καλά σήμερα. Εμείς στα πρώτα 15-20 λεπτά παίξαμε καλά. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά στην επίθεση, πολύ καλά επιθετικά. Εμείς στα πρώτα 15-20 λεπτά παίξαμε καλά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο, δεν παρουσιάσαμε αυτό το πρόσωπο που θέλαμε σήμερα. Κάποια ερώτηση? Καλησπέρα σας. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για την ομάδα μας, γιατί προήρθαμε μετά από μια βαριά ήττα και τον αποκλεισμό μας από την οργάνωση του κυπέλου. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πλέον ανοίγει στο παρελθόν αυτό που έγινε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Πέμπτη που θα παίξουμε την πρεμιέρα μας στην Ευρωλίγκα απέναντι στη Βαλένθια. Καλησπέρα. Θεωρώ ότι δεν καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν ανεξήγητο φαινόμενο, θεωρώ, ότι παίζοντας με τον Ολυμπιακό να μην έχουν κίνητρο οι παίχτες και οι παίχτες του Ολυμπιακού πηγαίναν πρώτοι στην μπάλα, ότι η διεκδικήσιμη παλιά υπήρχε στο χώρο, είτε ψηλά είτε χαμηλά, ήταν μια ταχύτητα πιο γρήγορα από εμάς. Αυτό είχε να κάνει σίγουρα με τη συγκέντρωση που ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της ήττας που προήλθε Πέμπτη για τον θεσμό του κυπέλου. Αλλά θεωρώ ότι σε τέτοια παιχνίδια ότι και οι παίχτες έχουν αυξημένο κίνητρο και εγωισμό ώστε να πηγαίνουν σε αυτές τις διεκδικούμενες μπάλες πρώτοι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, στατιστικά να μην κοιτάξω, είμαστε τρομερά άστοχοι. Στα τρίποντα, πολύ κακή επιθετικά, χωρίς ρυθμό. Αμυντικά με λάθη τα οποία μέχρι τώρα δεν συνηθίσαμε να κάνουμε, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Να δώσει χαρακτήρια στον Μίλαν και στον Ολυμπιακό για την νίκη. Εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με την Ελευσίνα, που είναι σημαντικό. Καλή συνέχεια στον Ολυμπιακό και στο Μίλαν τα καλύτερα. Βασικά για να βγει κάποιος λίρα 100 πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και να μην πιστέψει κάποιος ότι η ομάδα θα παίξει για αυτόν. Αυτός πρέπει να αποδείξει την ομάδα ότι είναι ο παίχτης που μπορεί να κάνει διαφορά. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή κοιτάω την ομάδα. Δεν ξεχωρίζω κάποιο παιδί. Όποιος είναι καλός παίζει, όποιος είναι καλός δεν παίζει. Είναι απλά τα πράγματα. Αρχίζει για να μέχρι από την άμυνα. Ας είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Αυτή τη στιγμή που δεν παίζει άμυνα και μπαίνει χωρίς συγκέντρωση στο παιχνίδι και τρώει 4 πόντους και 2 αμυντικά rebound στα πρώτα 6 λεπτά, δεν υπάρχει λόγος να παίζει. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον Νίκο για τα καλά τα λόγια του. Εγώ που πρέπει τι έχω να πω είναι ότι εμείς αυτό το παιχνίδι κάναμε. Είχαμε συγκέντρωση επί 40 λεπτά. Στην ουσία κτίζαμε μία διαφορά κάθε δεκάλεπτο και κρατάμε στην ουσία αυτό το πράγμα, τη συγκέντρωση και τη θέληση των παικτών σε πολύ λίγες μέρες που έχουν αντιδράσει. Είχα πει και στους παίκτες πριν από αυτό το παιχνίδι ότι εμείς πρέπει να κερδίσουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Και για μας ένα κέρδος είναι αυτή τη στιγμή και ο Δημήτρης ο Γραβάνης.
ο οποίος έπαιξε αρκετά καλά και ο οποίος θα μας βοηθήσει και τον χρειαζόμαστε πολύ και στο παιχνίδι με την Βαλένσια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω ότι στην ανάλυση του παιχνιδιού. Έχει γίνει κάποια κουβέντα για την ενδεχόμενη ίσως νομοποίηση στον Ολυμπιακό ακόμα πολλά από των προπονητών, αν γίνει κάποια επαφή για να μείνει μέχρι τέλος χρονιάς. Αυτό θα έχετε ενημέρωση σε κάποιες μέρες. Κόουτς, είσαι σε αυτή την ομάδα 23 χρόνια περίπου, κάπου εκεί. Ξέρεις πολύ καλύτερα τον καθένα και θέλω να μας πεις πώς αυτός ο συγκεκριμένος ήχος, αυτή η ομάδα, η όλη την πίεση που βαλάει, τι χρειάζεται για να σε περάσει αυτή την κρίση που έχει δημιουργηθεί από την κακή ψυχολογία που είναι ίσως έκτες. Για να ξεπεράσει την κρίση, η ομάδα χρειάζεται παιχνίδια και χρειάζεται νίκες. Πριν έρθουν οι νίκες, χρειάζεται πολύ καλή δουλειά, χρειάζεται μάλλον αρκετή δουλειά μέσα στο γήπεδο. Όχι να μιλάμε εκτός γήπεδου, αλλά να δουλεύουμε πιο πολύ μέσα στο γήπεδο. Έτσι ξεπερνιέται η κρίση. Η κρίση με τα λόγια δεν ξεπερνιέται, μόνο με δουλειά. Και επόμενο βήμα είναι τα παιχνίδια. Σίγουρα ότι οι νίκες σε βοηθάνε να προσπεράσει αυτά τα προβλήματα. Και ένα καλό μπάσκετ, όχι μόνο νίκες, και καλό μπάσκετ. Μιλάτε πριν να σε ρωτήσω από τον Κωνσταντίνο, επειδή πράγματι σε 23 χρόνια στην ομάδα και βίωσε τις τελευταίες φορές μια περίεργη, ίσως και πρωτόγνωρη κατάσταση. Έτσι. Έχεις να πεις κάτι στον κόσμο της ομάδας, γιατί το τελευταίο διάστημα είναι σε άσχημη κατάσταση. Ο Ολυμπιακός τελειώνει. Δεν τελειώνει ποτέ. Άρα όλοι πρέπει να στηρίξουμε τον Ολυμπιακό και να προχωράμε για τον Ολυμπιακό να πετύχει. Είτε στις κακές είτε στις καλές, όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Το όνομα Ολυμπιακό δεν τελειώνει ποτέ. Πιστεύω ότι σε κάλυψε. Γιάννη, πιστεύω ότι όσο καθόμαστε και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και υπάρχει, θέλω να πω καλή λέξη στα ελληνικά, καθόμαστε συνέχεια και μιλάμε τώρα για το Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός δε αυτή τη στιγμή και για τους παίκτες δεν έχει χρόνο να καθόμαστε τόσες πολλές μέρες και να αναλύουμε το κομμάτι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι μπροστά μας είναι Βαλένσια και αν θέλεις κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε και θα σου εξηγήσω κάποια πράγματα, βεβαίως. Αλλά τώρα να μπούμε στη διαδικασία πάλι τι και πώς και αυτά, πιστεύω ότι είναι περιττό. Αν παρελθέν,